η σκηνή για πρώτη φορά στην ιστορία μας από το Ιστενιά, για δεύτερη φορά στο ίδιο καλοκαίρι, στο Ηρώδιο, σε ψύχωση η υποστήριξη του κοινού στην πρώτη μας παρουσία και θέλουμε να κάνουμε να υπερβάλλουμε εύκολα αυτή την φορά. Είχα την ευκαιρία να δω τους συνέδρους καλλιτέχνες στο Ηρώδιο στην πρόβα και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αυτή θα είναι ένα καταπληκτικό ανέβασμα. Σας καλούμε όλο τον κόσμο μέσω των παρισταμένων να έρθουν και να κατακλείσουν το Ηρώδιο τις τρεις αντελεφαριές. Νομίζω ότι το θέαμα θα είναι εξαίρετο. Αν είχαμε ένα μεγάλο θέατρο, μια μεγάλη σκηνή, θα ήθελα αυτή την αλήθεια να την βλέπει ο κόσμος κάθε χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό κάνουμε. Μας έδωσαν τρεις μέρες, τρεις βαδιές. Νομίζω ότι θα δώσουμε ένα θέαμα το οποίο θα είναι και μεγαλειώδες, αλλά δεν θα έχει και τις γνωστές υπερβολές που καμιά φορά παραστάσεις θα είναι. Η μέρα δεν ανοίξει σε μένα, δεν ανοίξει στα μη καλλιτεχνικά θέματα, ανοίξει στους καλλιτέχνες και το τι αυτοί έχουν να πούν. Και όπως βλέπετε ήδη υπάρχει πολύ ταλέντο στην Αΐντα τη φετινή. Θα δώσω το μικρόφωνο ένα λεπτό στον εξαίρετο φίλο και χορηγό μας, τον Γιάννη Σπαντάκη, πρόεδρο και ηθέα της Κύπρου ΠΑΠΑ. Και μετά, για τον υπόλοιπο χρόνο, στον αρχιεπισκόπο μας, τον κύριο Καρδινό, και στους συναδέλφους καλλιτέχνες. Σας ήθελα όμως να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου στη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κοινής, που μας έδωσε την ευκαιρία να είμαστε μεγάλη χορηγή σε αυτή την εξαίρετη παράσταση, που πιστεύω ότι την εξαίρετη. Δανείζεται ο ΠΑΠΑ από την έννοια Αναστάσεως. Θέλουμε να είμαστε μεγάλη πολιτική στον πολιτισμό. Η Αΐντα είναι, όπως θα πούμε, η όπερα των μεγάλων αντιθέσεων. Έχει πολύ μεγάλες αντιθέσεις τόσο φωνητικής όσο και μορφολογικής φύσεως. Ο Βέρντι συνδυάζει το παλιό με το σύγχρονο με ένα τέτοιο αριστοτεχνικό τρόπο, ώστε μπορούσαμε να πούμε ότι η Αΐντα είναι ένα κλασικό. Είναι μια κλασική όπερα και συνάμα προοδευτική. Υφολογικά είναι η όπερα που το μεγάλο θέαμα, οι μεγάλες θεματικές σκηνές, διαδέχονται σκηνές ψυχολογικής ατομικής ανάγκησης των ηρώων. Θα μπορούσα να πω ότι διαιρείται σε δύο μεγάλα μέρη. Στην πρώτη και στη δεύτερη πράξη είναι οι πράξεις του μεγάλου θεάματος και η τρίτη και η τέταρτη πράξη είναι η πράξη. Μετατρέπεται κατά κάποιο τρόπο η Αΐντα σε μια όπερα δωματίου, όπου επιχειρείται ανάλυση, ψυχολογική ανάλυση των ηρώων. Και θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι μετά το τέλος της δεύτερης πράξης και την αρχή της τρίτης, μεταξύ της δεύτερης και τρίτης πράξης, υπάρχει τέτοιο κοντράστ, τέτοια μεγάλη αντίθεση εικόνων, όπου δεν υπάρχει σε καμία άλλη όπερα στο λυρικό ρεπερτόριο, τέτοια μεγάλη αντίθεση. Ουσιαστικά όμως, πού βρίσκεται το νόημα του έργου κατά το Βέρντι? Σύμφωνα με τη δικιά μου γνώμη, το νόημα της Αΐντας για το Βέρντι βρίσκεται στις σχέσεις εκκλησίας και κράτους. Η πεμπτουσία του έργου, σύμφωνα με τον συνδέεται πάντα από την αντίληψή μου, είναι ότι θέλει να υποδηλώσει ότι πάντοτε η οργανωμένη κοινωνία, είτε υπό τη μορφή της κρατικής εξουσίας, είτε υπό τη μορφή της εκκλησίας, καταδιώκουν συνέχεια το άτομο. Το άτομο βρίσκεται υποδιωμών είτε από την Εκκλησία είτε από την οργανωμένη κοινωνία. Και η μόνη σωτηρία του ατόμου, η λύτρωσή του δηλαδή, έρχεται μέσω του έρωτα. Ο έρωτας είναι αυτός ο οποίος θα απελευθερώσει το άτομο. Ο έρωτας δηλαδή είναι ισχυρότερος του θανάτου, σύμφωνα και με την αντίληψη τη ρομαντική αντίληψη του 19ου αιώνα, είναι ισχυρότερος του θανάτου. Και ούτως ή άλλως, παράδεισος κόλασης στην Αΐντα είναι στοιχεία τα οποία παρακάπτονται συστηματικά. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ για το συγκεκριμένο ανέβασμα και να πω ότι η αναβίωση αυτή η οποία γίνεται ενός ανεβάσματος της Αΐντας το 1991 δεν είναι αυτονόητη, όπως πολλές φορές έτσι τα δράσει μαζί μας.
είναι ένα ανέβασμα το οποίο γίνεται μετά από 20 χρόνια και το οποίο αποφασίστηκε πριν από ένα μήνα. Το να κάνω αυτή την έννοια αποφασίστηκε πριν από ένα μήνα. Δεν το έχουμε αποφασίσει πριν 10 χρόνια, ετοιμαζόμαστε. Και μέσα σε ένα μήνα οι μηχανισμοί της λυρικής σκηνής καταλλήλως διευθυνόμενοι, κατάφεραν να στήσουν ένα έργο από το πρώτο ανέβασμα το οποίο έχουν περάσει 7 διευθυντές, 7 καλλιτεχνικοί διευθυντές, με το ανάλογο προσωπικό. Κανείς από, τους υπευθύνους τους σημερινούς δεν ευρίσκεται στο πρώτο ανέβασμα του έργου και παρόλα αυτά το έργο ανεβαίνει με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι η λυρική σκηνή έχει τέτοιες δομές και τέτοια αίσθηση της συνέχειάς της που θα έπρεπε να τη ζηλεύουν πολλοί κρατικοί μηχανισμοί. Buongiorno a tutti. Questa è la prima volta che vengo in Grecia, la prima volta che sono in Atene. Devo dire che sto trovando molto bene, sto lavorando bene con il maestro qui, il direttore d'orchestra, con il regista e i miei colleghi fantastici. Il clima è dei migliori. Quindi devo dire che lavorando su Aida, che è un cavallo selvatico dal mio punto di vista, e questo clima mi aiuta a lavorare. Ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στην Ελλάδα και ότι την έχει χαροποιήσει το γεγονός ότι έχει συνεργαστεί τόσο καλά με το μαέστρο της και το σκηνοθέτη της και με όλο το team και ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το γεγονός. Και ότι θεωρεί, παρότι ήταν αρκετά δύσκολο έργο, έδωσε και μια έκφραση στην καριέρα της να τους πει ευθυνούς ρόλους. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ χαρούμενο το ότι βρίσκεται ανάμεσά μας και συμμετέχει σε αυτή την παραγωγή. Μία διευκρίνηση. Η κυρία δεν είναι μεταφράστρια. Και για όσους δεν την γνωρίζετε, είναι η Χριστιανά Στεφάνου, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα, έχοντας προτεύσει στην αξιολόγηση όλων των στρατηγών του παλέτου, επελέγει με ομόφωνη απόφαση της καλλιτεχνικής περιοχικής ηγεσίας σαν διευθύντρια του παλέτου. Μια ώρα και πάλι νίκη στους καλλιτέχνες και τώρα θέλουμε να ακούσουμε την κατά παγουλά το διδαχή της Άιντα. Στο, κατά παγουλά του, κατά Ιαννόπουλο βασικά. Παγουλά τους απλώς ακολουθεί το πνεύμα του Ιαννόπουλου και παραματοποιεί μια σκηνοθεσία κλασική, θα έλεγα, που βασίζεται στους καλλιτέχνες, στους χαρακτήρες τους, στη σχέση μεταξύ τους και προσπαθεί να κάνει εύλογο και ανάλογο το τι συμβαίνει πάνω στη σκηνή. Όπως είπε ο κύριος Νίλιν, έχω και εγώ ένα δεσμό με τον κύριο Τίνο Γερόπουλο. Ήταν η πρώτη σκηνοθεσία όπερας που είδα στη ζωή μου, και ήταν εκεί του, και ήταν στο Ηρώδιο. Και ήταν η περιβόητη εκείνη παράσταση του Ορφέα και Βερδίκη με την Ματιάνα τον Γιάννη, ήταν εκείνη την Κυριακή μέρα που ο μαέστρος αυτός εγκατέλειψε την κόσμια μέσα σε αυτήν την ομάδα θέατρο. Και μετά πάλι για άλλη μια σύγκρουση, η δεύτερη φορά που είδα όπερα στη ζωή μου στη λίγη σκηνή ήταν πάλι του Κυριανόπουλου, η Άννα Πολιάνο του 1976. Και άλλη μια σύγκρουση ήταν πάλι η ίδια Πολιάνο του κυρίου Κουριάννη, αρκετή ο κύριο Κουβολέγγι, όταν ξανά θα δουλέψω στη λίγη σκηνή. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί έτσι ένα πολύ θετικό συνέστημα και πολύ σεβασμό στον σκηνοθέτη που δεν τον γνώρισα από κοντά, ήρθα στη δουλειά του και με εντυπωσίασε από τότε. Ελπίζω να έχουμε σταθεί στο ύψος του. Μια προσαρμογή έχει κάποιους κινδύνους πάντα, διότι είναι άλλοι συντελεστές, συνεπώς άλλη τροφή που δίνουν στο σκηνοθέτη. Ελπίζω ότι έχουμε μείνει ακριβώς στο πνεύμα της σκηνογραφίας και της κλαδασίας, παρότι έχουν συμβεί κάποιες αλλαγές. Δεν θα σας πω, αν και θυμάστε ο παλιός το έχετε δει, ίσως το θυμηθείτε και θα μου πείτε ποια είναι η σχέση.